ήταν να ξεκινήσουμε με τον κύριο Γιάννη Οικονόμου, μεταφραστής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ένας άνθρωπος, ένας επιστήμονας, ο οποίος μιλάει 32 ξένες γλώσσες. Κύριε Οικονόμου, να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας καλησπερίσω από Κρήτη, από Ελλάδα. Καλησπέρα σας και εγώ ευχαριστώ. Χαιρετίσματα στην Κρήτη. Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την επικοινωνία που έχουμε. Έχετε καταγωγή από την Κρήτη? Ναι, η μαμά μου είναι από την Κρήτη και εγώ γεννήθηκα από το Ρέθινο και εγώ γεννήθηκα στο Ηράκλειο. Όντως η κάθε γλώσσα είναι όχημα για άλλους τρόπους ζωής? Φυσικά, φυσικά. Κάθε γλώσσα σου ανοίγει ένα τεράστιο παράθυρο σε έναν άλλο κόσμο. Μακρινό ή κοντινό, αλλά πολύ διαφορετικό από το δικό σου. Κάθε γλώσσα είναι ένας θησαυρός που έρχεται και σε εμπλουτίζει και σου αλλάζει τη ζωή πάντα προς το καλύτερο. 32 ξένες γλώσσες και μέσα σε πόσα χρόνια? Είναι κατόρθωμα, κύριε Οικονόμου. Είναι μεράκι, θα έλεγα. Είναι μεράκι. Όπως διάφοροι, ο Ρος Ντέιλι, μιλώντας για την Κρήτη, ξέρει άπειρα όργανα και εμπλουτίζει τη ζωή του με τις μουσικές των ανθρώπων. Εγώ εμπλουτίζω με τις γλώσσες. Από ποια ηλικία? Κάτι όπως περίπου κάνει ο Ρος Ντέιλι. Από ποια ηλικία, κύριε Οικονόμου, ξεκινήσατε? Σε ποια ηλικία μάθατε την πρώτη ξένη γλώσσα? Κοίταξε, άρχισα από πολύ μικρός. Θυμάμαι στην Κρήτη, όταν ήμουν εκεί στο Ρέθυμνο, έβλεπα σαν μικρό παιδάκι, πολύ πριν πάω στο σχολείο, άκουγα τους τουρίστες, τις τουρίστριες που μιλούσαν σε κάτι, παρήγαν ήχους, φτόγκους, χωρίς κανένα νόημα για μένα, θορύβου. Και είχα μια τεράστια περιέργεια από μικρός, τεράστια περιέργεια για τις ζωές των διαφορετικών ανθρώπων. Περιέργεια που την έχω διατηρήσει ως τώρα. Και τέντωνα τα αυτάκια μου για να ακούσω τι λένε αυτούς τους ήχους που δεν είχαν νόημα. Και εκεί περίπου, όπως τα περισσότερα παιδάκια, στην πρώτη δημοτικού άρχισα και εγώ αγγλικά. Και ξαφνικά, ό του θαύματος, αυτοί οι φθόγγοι, οι ήχοι που παρήγαν οι τουρίστες και οι τουρίστριες άρχισαν να αποκτούν νόημα για μένα. Στην αρχή λίγες απλές λέξεις, πεινάς, έχει ζέστη. Σήμερα πάμε στην παραλία, τέτοια πράγματα. Φαντάζομαι στα μαθητικά σας χρόνια, κύριε Οικονόμου, μάθατε τις κλασικές γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, φαντάζομαι. Αλλά από κάποια στιγμή και μετά, αν μου επιτρέπετε τον όρο, ξεφύγατε λίγο. Δηλαδή, μπήκατε σε μια διαδικασία συνεχούς ροής στην εκμάθηση ξένων γλωσσών. Ναι, ένιωσα να μου δίνει τεράστια χαρά αυτή η επαφή μου με άγνωστους μου ανθρώπους μέσω των γλωσσών τους. Πήγαμε, για παράδειγμα, τους γονείς μου στην Τουρκία και ένιωσα πολύ όμορφα, με επικοινωνούσα με τους ανθρώπους, πολύ ζεστοί, πολύ ευγενικοί άνθρωποι, αλλά δεν ξέραμε γρίο ένα τη γλώσσα του άλλου. Και ήθελα να μάθω, μικρό παιδάκι τώρα στο δημοτικό, έκτη δημοτικού ή μπορεί να είμαι και πρώτη γυμνασίου, και ήθελα να μάθω τουρκικά γι' αυτό το λόγο, αλλά δεν υπήρχε τότε ούτε ίντερνετ, ούτε όλα αυτά τα ωραία μέσα που έχουμε. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω, σας παρήχε κάποιος κάποια βοήθεια, κάποιος εκπαιδευτικός, κάποιος καθηγητής σε κάθε ξένη γλώσσα ή μόνο σας? Οι γονείς μου με βοήθησαν πάρα πολύ. Για παράδειγμα, για τα τουρκικά που σας ανέφερα, είχαν πάει, επειδή δεν υπήρχαν τότε όλα αυτά τα μέσα τα τεχνολογικά, είχαν πάει σε πορεία του Πολυτεχνείου, που ήταν μπλοκ τουρκών πολιτεχνείων, και άρχισαν να ρωτάνε δεξιά και αριστερά ποιος μπορεί να βοηθήσει το γιο μας, και έτσι βρήκαμε την πρώτη μου δασκάλα, την Αϊσέ, μια τουρκοκύπρια πολιτική πρόσφυγα, και έτσι άρχισα να μαθαίνω. Δηλαδή, με βοήθησαν πάρα πολλοί γονείς μου. Μετά μου πήραν μια Ρωσίδα δασκάλα, πήγαινα στον Γκέτε, πήγαινα στο, για τα αγγλικά, όλα αυτά. Η πιο σπάνια γλώσσα που... με στέλνανε. Η πιο σπάνια γλώσσα που μιλάτε, κύριε Οικονόμου, ποια είναι? Είναι λίγο υποκειμενικό σπάνια, αυτό. Εξαρτάται. Σπάνια, μιλάω καλά κινέζικα, γιατί έχω ζήσει και στην Κίνα. Δεν μπορώ να την πω σπάνια με την έννοια ότι μιλάει ένα δισεκατομμύριο κόσμος. Αλλά είναι η πιο διαφορετική, θα έλεγα, από όσες μπορεί κάποιος Ευρωπαίος, κάποια Ευρωπαία να γνωρίζει. Είναι πάρα πολύ διαφορετική. Αλλά έχω κάνει και άλλες σπάνιες γλώσσες, τις μιλάνε ελάχιστα άτομα, όπως μαθαίνω Μαλτέζικα. Τώρα, όπως μαθαίνω την ηθαγενείς γλώσσες της Αμερικής, όπως την Κέτσουα και την Αϊμάρα που μιλάνε στη Βολιβία και στο Περού. Εξαρτάται, λοιπόν, πώς ορίζουμε το σπάνιο. Η παρουσία σας διαφορετικές γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σας έχει βοηθήσει να πετύχετε πάρα αυτό πολύ, το στόχο
στην εκμάθηση ξένων γλωσσών. Εγώ να προσθέσω και να δώσω μια πληροφορία ότι μεταφράζεται την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σωστά. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς σωστά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύει πολύ τους υπαλλήλους της και δει τους μεταφραστές και τις μεταφράστριες. Με έχουν στείλει στην Πολωνία επανειλημμένα για μαθήματα γλωσσών, στην Βουδαπέστη, στην Ουγγαρία, στην Ρουμανία. Στην Κίνα έχω πάει 3 φορές και 1 φορά στην Ταϊβάν. Δεν θυμάμαι σε ποια άλλα, στη Σουηδία. Με βοήθησαν πολύ γιατί βοηθάω και εγώ πολύ την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη σειρά μου. Μεταφράζω τα πάντα όσα γράφονται στα σουηδικά, κινέζικα, βουλγάρικα, πολωνικά, ρουμανικά κλπ, κλπ, κλπ. Άρα είναι μια σχέση αμοιβαίου ωφέλους. Ειδικεύεστε σε κάποιες συγκεκριμένες γλώσσες. Ειδικεύεστε σε κάποιες συγκεκριμένες γλώσσες. Κοιτάξτε, στη δουλειά μου ασχολούμαι τις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από αυτές μεταφράζω προς τα ελληνικά, αλλά για τη δική μου τη ζωή πέρα από τη δουλειά αγαπώ αυτές τις επίσημες γλώσσες, είναι υπέροχες. Σας είπα τώρα μαθαίνω μαλτέζικα, μια επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πιο μικρή, αλλά και για μένα, για τον εαυτό μου, τον προσωπικό μου εμπλουτισμό έχω μάθει πάρα πολλά, όπως εβραϊκά, αραβικά. Σας είπα για τις γλώσσες της Ιθαγενής της Λατινικής Αμερικής και πολλές άλλες, ιαπωνικά, που δεν έχουν σχέση άμεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το ταξίδι των γνώσεων και της εκμάθησης ξένων γλωσσών φαντάζομαι δεν έχει τέλος. Και θέλω να σας ρωτήσω τον στόχο σας, ο βασικός σας στόχος. Ο βασικός σας στόχος για τα επόμενα χρόνια. Ποιος είναι? Θέλω να επικοινωνήσω όμως το δυνατόν περισσότερους διαφορετικούς ανθρώπους. Με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι. Είμαι ανθρωπιστής, αυτή είναι η ιδεολογία μου. Με ενδιαφέρουν οι Μπαγκλαντεσιανοί μετανάστες στην Ομόνια, οι Μαροκινοί μανάβηδες που έχουμε στις Βρυξέλλες. Θέλω να μιλάω με αυτούς τους ανθρώπους, να ταξιδέψω στις χώρες τους ή να τους μιλήσω, στους μετανάστες, τους Πακιστανούς, τους Σύριους πρόσφυγες. Αυτό με εμπλουτίζει φοβερά. Και έχω βαλθεί να μαθαίνω τις γλώσσες των μεταναστών στο Βέλγιο που δουλεύω ή στην Ελλάδα που κατάγομαι. Και ονειρεύομαι ταξίδια όταν περάσει με το καλό η πανδημία στα μακρινά κράτη, Ταϊλάνδη, όλα αυτά για να μιλάω στην τοπική γλώσσα. Η βάση σας κάποια στιγμή θα αλλάξει ή θα παραμείνετε Βρυξέλλες? Η δουλειά μου είναι στις Βρυξέλλες γιατί εκεί είναι η έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαι μεταφραστής, λειτουργώ ως γέφυρα μεταξύ των απλών πολιτών της Ευρώπης, της Ελλάδας μάλλον, αφού είμαι Έλληνας μεταφραστής, και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Οικονόμου, αρέσει, έχουμε αρέσει. Λίγα δευτερόλεπτα. Θέλω ένα μήνυμα, μία συμβουλή στους νέους που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή για να κλείσουμε. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Θέλω να πω να αγαπήσουν τους διαφορετικούς ανθρώπους, να είναι περίεργοι για να ακούσουν τις ιστορίες τους και με κάθε τρόπο ο καθένας και η καθεμία κρίνει σκόπιμο με τη μουσική των ανθρώπων αυτών, τα τραγούδια τους, τη γλώσσα τους, την κουλτούρα τους, τα βιβλία τους, να προσπαθήσουν να τα εντάξουν στη ζωή τους. Τόσο πιο πολλές γλώσσες μιλάει κανείς, τόσο πιο άνθρωπος είναι. Κύριε Οικονόμου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα από Κρήτη. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα, φιλιά στην Κρήτη. Σας ευχαριστώ πολύ.